και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω την ξεχωριστή χαρά και τιμή να έχω πλάι με τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο, ο οποίος είναι πολιτικός φιλόσοφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και θεωρητικός θεμελιωτής του προστάγματος της περιεκτικής δημοκρατίας, το οποίο πρόσταγμα επιχειρεί να συνθέσει τη σοσιαλιστική με τη δημοκρατική παράδοση και τα ριζοσπαστικά ρεύματα στα νέα κοινωνικά κινήματα, φεμινιστικό, οικολογικό κτλ. Με στόχο μια εναλλακτική κοινωνική οργάνωση βασισμένη στην ισοκατανομή της εξουσίας, την κατάργηση της οικονομίας της αγοράς και την άμεση δημοκρατία. Είναι διευθυντής του Διεθνούς Θεωρητικού Περιοδικού The International Journal of Inclusive Democracy, τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Ελευθεροτυπία και συγγραφέας 23 βιβλίων και πάνω από 800 άρθρων, πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Επίσης συμμετέχει στο αντίστοιχο ελληνικό περιοδικό Περιεκτική Δημοκρατία. Κύριε Φωτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κοντά μου να ξοδέψετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, κουβεντιάζοντας και μαθαίνοντας τις σκέψεις σας γύρω από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν εγκλωβίσει την Ελλάδα μας και την ανθρωπότητα σε ατραπούς πολύ δύσκολες και δεν ξέρω πώς θα βγούμε από εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε απόψε εδώ. Μεγάλη μου τιμή και χαρά. Και εμένα μεγάλη μου ευχαρίστηση να έρθω σε επαφή πάλι με τον κόσμο της Ήρου, αν και επειδή έρχομαι κάθε καλοκαίρι εδώ για πολλά χρόνια, είχαμε και άλλες τέτοιες επαφές και με αυτό το κανάλι και νομίζω και με το άλλο κανάλι της Ήρου. Οπότε συνεχίζουμε μια κουβέντα. Είμαστε παραμονή ενός πολύ σημαντικού δημοψηφίσματος για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συσσαγωγικά έτσι όλα αυτά ολοκλήρωση. Αν θα έχουμε Brexit ή αν θα έχουμε, πώς το λένε, Brexit, Remain. Remain. Με αφορμή λοιπόν το δημοψήφισμα το αυριανό, λέω να κουβεντιάσουμε πάνω στο τι είναι η Ευρώπη τελικά. Τι σημαίνει να φύγει κανείς από την Ευρώπη, τι σημαίνει να μείνει. Είναι η Ευρώπη αυτή που ονειρευτήκαν κάποιοι άνθρωποι, για έχει οδηγηθεί σε άλλους δρόμους που δεν συμφέρουν τους λαούς της. Ναι, η όλη η ιδεολογία της Ενωμένης Ευρώπης, η οποία βέβαια είναι παλιά, δεν είναι καινούρια, είχε άλλους στόχους. Ήταν να γίνει μια ειρηνική ένωση κρατών, ιδιαίτερα όταν άρχισε τη δεκαετία του 50 η όλη κίνηση, η οποία θα οδηγούσε σε έναν κόσμο ειρήνη μετά αμέσως από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ. Και επίσης ότι θα ήταν και κάποιο είδους κοινωνικής Ευρώπης, με την έννοια ότι θα προστατευόντουσαν τα κοινωνικά δικαιώματα, τα κοινωνικά κράτη που χτιζόντουσαν εκείνη την εποχή. Αλλά όλα αυτά ανατράψαν άρδιν τη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 90. Δηλαδή, αν δείτε τι ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 80 με το σχέδιο Ντελόρ κλπ, ήταν τελείως άλλο πράγμα με αυτό που είναι σήμερα. Τότε μιλούσαν πράγματι για αυτές τις αξίες, ενώ μετά με τη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά και τη συνθήκη Λισαβόνας και όλες που ακολούθησαν. Και τις βίβλους, τις γνωστές βίβλους. Ναι, ναι. Μαύρο, άσπρη, κίτρινη, μπέζ. Καθιερώθηκε αυτό που ονομάζω νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση δεν είναι καμιά συνωμοσία κάποιων κακών πολιτικών, συγγραφέων, παρόλο που λέγονται και τέτοιες ανοησίες. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση ήταν απλώς η εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, όταν δηλαδή οι πολυεθνικές, που ήταν ένα νέο φαινόμενο, η γέννηση και η εξέλιξη των πολυεθνικών, κατέλαβαν ουσιαστικά τον κόσμο. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα αυτό που γίνεται είναι μερικές εκατοντάδες πολυεθνικές ελέγχουν κάπου 80% του παγκόσμιου εμπορίου, αντίστοιχα ποσοστά της παραγωγής κλπ. Λοιπόν, η πολιτική έκφραση αυτής της διαρθρωτικής αλλαγής, εγώ την ονομάζω διαρθρωτική ή δομική αλλαγή που έγινε στο καπιταλιστικό σύστημα με την ανάδυση των πολυεθνικών, ήταν η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή άρχισαν και βγαίναν κόμματα όπως της Θάτσερ στη Γερμανία, στην Αγγλία, του Ρέγκαν στην Αμερική, οι οποίοι άρχισαν να εφαρμόζουν όλες αυτές τις πολιτικές που ονομάζουμε νεοφιλελεύθερες. Δηλαδή, ουσιαστικά εξέφραζαν τις ανάγκες των πολυεθνικών, οι οποίες για να μπορούν να επεκταθούν περισσότερο σε όλο τον κόσμο, θέλανε να ανοιχτούν οι αγορές και να απελευθερωθούν, όπως λένε.
Και έτσι καθιερώθηκε με τη συνθήκη του Μάστριχτ οι περίφημες τέσσερις ελευθερίες. Η ελευθερία της κίνησης κεφαλαίου, της κίνησης εργασίας, της κίνησης αγαθών και, και υπηρεσιών. Και αντί για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έχουμε πολυεθνική ολοκλήρωση τελικά. Τελικά αυτό έγινε, βέβαια. Λοιπόν, οπότε τα κόμματα μετά που άρχισαν να ανεβαίνουν, μετά τη Θάτσερ και το Ρέγκαν, άρχισαν να εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, οι οποίες ήταν πια πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ήταν μόνο πολιτικές της Αγγλίας, η Ευρώπη, του Ρέγκαν. Όλες δηλαδή οι ρυθμίσεις που γίνανε μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ ήταν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα και στο τελευταίο βιβλίο μου που βγαίνει τώρα στην Αμερική και θα βγει και εδώ το φθινόπωρο, η νέα διεθνής τάξη εν δράση, έχω δώσει στοιχεία το πώς η συνθήκη του Μάστριχτ ουσιαστικά συντάχθηκε από μια στρογγυλή τράπεζα, λέγεται Ευρωπαίων Βιομηχάνων, όπου είναι όλοι οι ηγέτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Αυτοί δηλαδή κάθισαν και συνέταξαν όλη τη συνθήκη του Μάστριχτ, την οποία μετά οι πολιτικοί την περάσανε και διέπει από εκεί και πέρα όλο το νομικό καθεστώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα να βγουν οι καλοί πολιτικοί, όπως έλεγε εδώ ο Τσίπρας ή ο Ιγκλέσιας στην Ισπανία κλπ. Για να κάνουν μια άλλη Ευρώπη και αυτά. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δηλαδή είναι όλα θεσμικά και συνταγματικά, θα το έλεγα, κατοχυρωμένα. Δηλαδή με βάση αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Και προκαθορισμένα. Και προκαθορισμένα. Αυτά δεν αλλάζουν. Δηλαδή οποιοδήποτε να βγει η επάνω δεν πάει να λέει ότι είναι κομμουνιστής ή αντιπρόσωπος του Βούδα, δεν ξέρω τι μπορεί να λέει. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξαναλλαχτούν προς μια άλλη κατεύθυνση, όπως λέει παραμύθι ο Βαρουφάκης για παράδειγμα κλπ. Κύριε Φωτόπουλε, δεν ξέρω αν εκ των προτέρων αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτό που, που υποσχόταν στους ανθρώπους, στο λαό, δεν θα είναι, θα είναι ψέμα, είναι μια φαινάκι, δεν είναι αλήθεια. Δεν ξέρω εξ αρχής ότι είναι ψέματα αυτά που λένε. Ναι, κοιτάξτε. Γιατί κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο ο Γλέζος είπε στην αρχή της κατάληψης εξουσίας ότι βαφτίσαμε το κρέας ψάρι. Το θυμάστε αυτό που το έχει πει ο Γλέζος. Βαφτίσαμε το κρέας ψάρι. Εξ αρχής το έχει πει. Ναι, το ξέρω εξ αρχής ότι αυτά είναι ψέματα. Δεν εφαρμοστούν, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρχε και εμπειρία ιστορική. Δηλαδή δεν ήταν τώρα μόνο ο Τσίπρας που σπάθησε υποτίθεται να ανταλλάξει. Που εγώ δεν πιστεύω ότι έκανε καμία τέτοια συνειδητή προσπάθεια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ο Βαρουφάκης είχε καμία αίσθηση ότι πάει να γίνει κάποια αλλαγή, γιατί αυτό ήταν μέσα στο παιχνίδι. Αυτό λέω, ότι υπήρχε ιστορικό προηγούμενο. Δηλαδή, ο Μίτεραν, όταν ανέβηκε το 1981 στη Γαλλία, προσπάθησε πράγματι να ανατρέψει αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και μέσα σε διάστημα μηνών ανέτρεψε όλα και έκανε στροφή 180 μοιρών. Δεν το έκανε επειδή ήταν ο κακός ο Μίτεραν. Το ίδιο έγινε με τον Λαφοντέν μετά στη Γερμανία, όταν ήταν υπουργός οικονομικών και ήθελε να βάλει περιορισμούς πολυεθνικές κλπ. Και πήγανε οι Γερμανοί κεφαλαιούχοι και πιάσανε τον Γκαγκελάριο, ο οποίος ήταν τότε ο Σμιθ, δεν θυμάμαι, και του λένε ή φεύγει αυτός ή φεύγουμε εμείς. Γιατί πράγματι αυτό είναι το όλο θέμα, ότι οι πολυεθνικές δεν έχουν ανάγκη να κάθονται σε ευρωπαϊκές χώρες και έγινε πράγματι μεγάλη μετακόμιση πολυεθνικών από την Ευρώπη στους παραδείσους της Κίνας, της Ινδίας κλπ. Όπου οι μισθοί είναι το 1/5 των ευρωπαϊκών, αν όχι το 1/10, με άθλιες συνθήκες κλπ. Οπότε δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει αυτές τις πολυεθνικές αν δεν κάνεις αυτά ακριβώς θα σου πούνε στο θέμα της φορολογίας, στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, τα πάντα. Πιστέψατε ποτέ εσείς στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πιστέψατε ποτέ ότι αυτή θα είναι μια ένωση που θα αφορά τους λαούς και θα τους ευεργετεί και δεν θα είναι μόνο μια οικονομική έτσι, υπόθεση η οποία θα εχμαλωτίζει και θα εξευτελίζει κάποιους αδυνάτους λαούς? Ναι, βέβαια. Αυτή ήταν η ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστέψατε πότε σε αυτή την ιδεολογία? Ναι, ναι. Άλλο η ιδεολογία και άλλο η πράξη. Ναι. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο εξαιτίας των τεσσάρων ελευθεριών που είπα, αλλά και από τη φύση της, όταν έχει, αυτό μπορεί να δείχνει με την οικονομική θεωρία, είτε χρησιμοποιεί τη μαρξιστική είτε την ορθόδοξη, μπορεί να δείξει ότι άμα έχει μια ένωση κρατών, χωρών, όπου υπάρχουν τεράστιες διαφορές στα οικονομικά επίπεδα ανάπτυξης, στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα κλπ.
τότε μπορεί να δειχτεί με κάθε τρόπο ότι η τελική κατάληξη θα είναι ότι οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη παραγωγικότητα θα υπερτερήσουν τον άλλον και θα αρχίσει να γίνει μια τεράστια μεταφορά οικονομικού πλεονάσματος από τις υπανάπτυξες, να τις πούμε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανεπτυγμένες. Αυτό έγινε. Όταν δηλαδή καταστράφηκε η Ελλάδα, που μπορούμε να θέλουμε να το πούμε και πιο αναλυτικά, γιατί οικονομικά δεν έγινε μόνο από το 10, είχε αρχίσει η καταστροφή πολύ νωρίτερα. Το ίδιο έγινε στην Ισπανία, το ίδιο έγινε στην Πορτογαλία, το ίδιο ακόμα σε έναν βαθμό έγινε και στην Ιταλία, εξαιτίας ιδιαίτερα του Ιταλικού Νότου, που είναι σε πιο κατώτερο επίπεδο. Ενώ αντίθεση σε κάποιες χώρες υπάρχει υπερσόρευση πλούτου και κεφαλαίων σε κάποιες άλλες χώρες. Έτσι, ναι, είναι. Αυτή η αντίθεση δεν είναι τρομερή? Ναι, βέβαια, λοιπόν. Οπότε αυτό που έγινε είναι ότι δεν είναι θέμα που λένε μερικοί κακοί Γερμανοί που θέλουν να ξανακάνουν τον άξονα κλπ. Είναι θέμα το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, όπου εγώ νομίζω ότι δεν είναι αντιτιθέμενα πραγματικά τα συμφέροντα των πολυεθνικών, δηλαδή των Αμερικάνικων σε σχέση με τις Γερμανικές ή των Γερμανικών σε σχέση με τις Αγγλικές. Νομίζω ότι βασικά συμπλέουν, έχουν κοινό στόχο, που είναι η αναπαραγωγή του συστήματος αυτού να επεκταθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το βλέπουμε, γιατί λένε μερικοί, να είδες τι σημαντικό είναι, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε πολέμους. Ο λόγος που δεν έχουμε πολέμους δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος που δεν είχαμε πολέμους είναι η ανάπτυξη αυτή των πολυεθνικών. Που δεν έχει κανένα λόγο, βέβαια, η Γερμανία να κάνει πόλεμο στην Αγγλία όταν οι πολυεθνικές τους είναι αγκαλιά. Και βέβαια μπορεί να έχουν αντιθέσεις ως προς το πώς ακριβώς θα μοιραστούν τα κέρδη κλπ. Αλλά αυτά δεν είναι αντιθέσεις που οδηγούν σε πολέμους. Λοιπόν, ο λόγος που δεν γίνονται πόλεμοι είναι ότι υπάρχει μια νέα διεθνής τάξη η οποία στηρίζεται σε αυτή την οφειλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και την οποία κυβερνούν οι πολυεθνικές, και από πάνω υπάρχει αυτή η πολιτική δομή όλων αυτών των κομμάτων, σοσιαλδημοκρατικών, υποτίθεται, και συντηρητικών, που εναλλάσσονται και εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές. Και αυτό είναι, για να έρθουμε στο Brexit, το γιατί ανέκυψε το θέμα στην Αγγλία. Γιατί οι Άγγλοι βλέπανε ότι, παρόλο που δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη, μόνο που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπανε ότι ουσιαστικά δεν κυβερνούσαν τον τόπο τους. Και άμα ρωτήσει ένα μέσο Άγγλο γιατί να ψηφίσει Brexit, να ψηφίσει, αυτό σου λέει. Λέω, θέλω να κυβερνώ εγώ τον τόπο μου, γιατί βλέπω ότι είτε ψηφίζω συντηρητικούς είτε εργατικούς, οι πολιτικές που θα εφαρμόσουν μετά είναι οι ίδιες. Και αυτό γιατί? Γιατί η νομοθεσία βασικά έρχεται από τις Βρυξέλλες. Κάπου 60% των νόμων του Βρετανικού Κοινοβουλίου έρχεται κατευθείαν από τις Βρυξέλλες, παρόλο που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Οπότε δηλαδή, για ποια σου λέει κυριαρχία? Υποτίθεται είχαμε κυριαρχία, τη βγάζαμε εδώ μια βουλή, έκανε κάποιους νόμους. Τώρα ποια βουλή και ποιους νόμους? Αυτό είναι το βασικό αίτημα. Θέτουν το θέμα δηλαδή της εθνικής κυριαρχίας μέσω της οικονομικής κυριαρχίας. Γιατί βλέπουν ότι δεν έχουν πια οικονομική κυριαρχία. Με το άνοιγμα των αγορών, τι έγινε? Η Αγγλία έπαθε από βιομηχάνηση. Και το ίδιο έγινε και στη Γαλλία και αλλού. Δηλαδή, φύγανε όλες οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και πήγανε Ασία, όπως είπα και λοιπά. Λοιπόν, και τώρα η Αγγλία, που ήταν βέβαια η πρώτη βιομηχανική δύναμη, ουσιαστικά δεν έχει βιομηχανική δομή. Αυτές που έχει τις βιομηχανικές μονάδες είναι ξένα κεφάλαια. Το βλέπουμε τώρα, δεν ξέρω να παρακολουθήσατε, είχαν βέβαια τεράστια βιομηχανία ατσαλιού, χάλιβα. Λοιπόν, που είναι η βάση για να μπορέσει να παράγεις οτιδήποτε άλλο από αυτοκίνα με κλπ. Είναι ο χάλιβας. Λοιπόν, και αυτοί τώρα την έχουν αγοράσει μια εταιρεία εκεί της κακομοιριάς, μια ινδική Tata, ο οποίος είναι ένας πολυεκατομμυριούχος εκεί. Γιατί αυτά γίνονται άλλο τώρα παραμύθι, τι γίνεται στην Ινδία και στην Κίνα. Υπάρχουν μερικές εκατοντάδες εκατομμυριού και άλλοι όλοι ψοφάνε στην πείνα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, οπότε αυτή η εταιρεία τώρα λέει, εγώ δεν βγάζω τα κέρδη που ήθελα να βγάλω, λέει Tata, και σκόνομαι και φεύγω. Και μένουν σύξυλοι όλοι οι Άγγλοι εργάτες εκεί που δουλεύαν από χρόνια, από παππούς, εγγόνοι κλπ. Μένουν άνεργοι τώρα. Λοιπόν, αυτά όλα βλέπουν ο κόσμος και σου λέει, οι μη ωφελημένοι από την παγκοσμιοποίηση, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και ωφελημένοι. Υπάρχουν ωφελημένοι οι οποίοι είναι στην ανώτερη μεσαία τάξη και στα στρώματα της ανωτέρας τάξης, οι οποίοι βέβαια σκίζονται να μην φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ίδιο βέβαια η ελίτ γενικά. Γι' αυτό βλέπετε ότι έγινε μια τρομερή εκστρατεία από όλες τις ελίτ της Ευρώπης,
Αλλά ακόμα και τα Αμερικάνικα, βγήκε ο Ομπάμα και έβγαζε δηλώσεις ότι ναι, πρέπει η Αγγλία που δεν είναι λόγο να μην φύγει, άλλως θα καταστραφεί. Βγήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μίλαγε για καταστροφή της Βρετανίας. Μέχρι βγήκε αυτός ο αλητήριος, ο Τούσκ, ο οποίος είναι, τι είναι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μου βάλει κάτι, η Commissioner, δεν ξέρω τι, και είπε ότι θα καταστραφεί ο δυτικός πολιτισμός αν φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή από τη Στρούγκα. Λοιπόν, αλλά ο Τούσκ ποιος είναι, πρέπει να βλέπει και κανένας για την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Ο Τούσκ ήταν πρωθυπουργός της Πολωνίας πριν 3 χρόνια, όταν οργανωνόταν το πρακτικόπημα στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτός το οργάνωσε βασικά και η ανταμοιβή του ήταν του δώσαν τη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να λέει τώρα θα καταστραφεί ο δυτικός πολιτισμός. Δηλαδή για τέτοια πράγματα μιλάμε και απλά προσπαθώ να δώσω το περιβάλλον για να καταλάβουμε τι γίνεται τώρα στη Βρετανία. Τα θύματα όλα της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή η εργατική τάξη, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες κλπ. Όλοι αυτοί δεν θέλουν να ακούσουν πια για Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουν ότι όχι μόνο όφελο δεν είχε, αλλά βλέπουν ότι έχουν μια συνεχή καταστροφή. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και το άλλο, ότι με το άνοιγμα των αγορών και ιδιαίτερα της αγοράς εργασίας, μπαίνουν στη Βρετανία τώρα εκατομμύρια Πολωνοί, Σλοβάκοι, ξέρω εγώ, Ούγγροι κλπ. Οι οποίοι τι κάνουν, όχι ότι είναι κακό καθε αυτό η μετανάστευση, αλλά είναι κακό όταν είναι ανεξέλεγκτη και από την άλλη μεριά δεν ενισχύει στις δομές του κοινωνικού κράτους. Και τι κάνει τώρα η κυβέρνηση, η Βρετανία, η συντηρητική? Αφήνει όλους αυτούς να μπαίνουν, οι οποίοι δημιουργούν άλλο είδος προστριβής με τους ντόπιους εργάτες. Άμα συζητήσεις με έναν Άγγλο εργάτη, σου πει για κάτσε, εγώ είχα τις συλλογικές μου συμβάσεις, είχα το μεροκάματό μου, τώρα δεν μπορώ να δουλέψω. Γιατί έρχεται ο Πολωνός και λέει, εγώ στο κάνω το σπίτι, ξέρω εγώ, με μισή τιμή. Πάτε και τραπάνε εμένα ο άλλος. Και γίνεται ανεργία και αυτό δημιουργεί βέβαια τρομερή σύγκρουση. Γιατί δεν επιβλέπει κανένας ώστε να εφαρμόζονται αυστηρά, υποτίθεται, τα μήνυμα, ημερομίσθια κλπ. Απ' την άλλη μεριά το κοινωνικό κράτος υποφέρει, γιατί η Βρετανία είχε καλό κοινωνικό κράτος, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακριβώς για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των Βρετανών πολιτών στον πόλεμο, γιατί πολεμήσαν σκληρά οι Εγγλέζοι στον πόλεμο, γιατί τους λέγανε ότι δεν θα έχετε πια να πεθαίνετε επειδή δεν έχετε λεφτά να πάτε σε γιατρό, γιατί ήταν ιδιωτικά όλα πρώτα οι γιατροί, ήταν νοσοκομεία τα πάντα. Θα σας κάνουμε κοινωνικό σύστημα υγείας. Δεν θα έχετε πια τα παιδιά σας να πηγαίνουν σε σχολεία της πλάκας, ενώ τα παιδιά των πλουσίων να πηγαίνουν σε καλά σχολεία και μετά αυτοί να γίνονται οι ελίτ κλπ. Θα κάνουμε κοινωνικό σύστημα εκπαίδευση. Και μόλις βγήκε το Εργατικό Κόμμα το 1945, πράγματι έκανε ένα πολύ καλό σύστημα υγείας, που νομίζω ότι είναι αξιοζήλευτο παράδειγμα μέχρι τότε, δηλαδή που λειτουργούσε, και ένα καλό σύστημα εκπαίδευσης, τα οποία όμως όταν βγήκε καταρχήν η Θάτσερ, άρχισε να τα χτυπάει το κοινωνικό κράτος, το ίδιο συνέχισαν οι εργατικοί του Μπλερ, ο οποίος ήταν σαν να έχει Θάτσερ, απλώς με εργατικά χρώματα. Άλλος αλητήριος, ο οποίος τώρα γίνει εκατομμυριούχος, γι' αυτό το ανταμείψανε. Λοιπόν, και μετά τώρα, όταν άρχισαν να έρχονται οι μετανάστες, τι έπρεπε να γίνει για να μπορέσει να σταθεί αυτό το κράτος πρόνοιας που υπήρχε ακόμα? Έπρεπε ανάλογα βέβαια να αυξηθεί και οι ικανότητες του συστήματος, δηλαδή σε υλικούς πόρους, προσωπικό κλπ. Γιατί όταν έχεις περισσότερους ασθενείς, περισσότερους μαθητές κλπ, δεν μπορείς βέβαια με το ίδιο προσωπικό να ικανοποιείς ανάγκες. Αυτοί αντί να αυξήσουν το προσωπικό και το υλικό, το μειώσανε. Γιατί εφαρμόζουν τις πολιτικές λιτότητας κλπ. Και έτσι καταραίει το κοινωνικό σύστημα. Και ο μέσος Άγγλος τώρα σου λέει, για κάτσε, εγώ τι φταίω τώρα, γιατί να μην έχω αυτά τα νοσοκομεία που είχα? Δηλαδή δεν κάθεται ένας απλός άνθρωπος τώρα να σκεφτεί όλη αυτή τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης κλπ. Βλέπει το αποτέλεσμα και σου λέει, έρχονται εδώ οι μετανάστες και εγώ δεν έχω σχολεία, δεν έχω νοσοκομεία. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι ρατσιστές και πράσινο άλογο που πάνε να τους βγάλουν αυτοί που θέλουν Brexit. Και το ίδιο κίνημα αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτό το λέω εγώ νέο εθνικιστικό κίνημα, γιατί δεν έχει σχέση με τους παλιούς εθνικιστές. Δηλαδή
η Λεπέ, ξέρω εγώ, στη Γαλλία ή ο Φαράς στην Αγγλία και λοιπά, η Αυστριακή. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με φασισμό ούτε με ρατσισμό. Άλλο τι μπορεί να υπάρχουν και τέτοια στοιχεία στα κόμματα αυτά. Δεν είναι όμως το κυρίαρχο στοιχείο. Δεν θα σας πω το εξής. Στις αυστριακές εκλογές πριν 15 μέρες δεν βγήκε ο υποψήφιος εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 3.000 ψήφους. Και τι ήταν η σύνθεση των ψήφων του? 90% ήταν χειρονακτική εργατική τάξη. Στη Βρετανία φεύγουν μαζικά τα εργατικά στρώματα από το Εργατικό Κόμμα και πάνε στο UKIP. Γιατί? Γιατί το Εργατικό Κόμμα, όπως και εδώ η αριστερά με εισαγωγικά, είναι φουλ υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ουσιαστικά είναι φουλ υπέρ των ελίτ, οι οποίες ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εναντίον ουσιαστικά των αναγκών των θυμάτων της παγκοσμιοποίησης. Και το βλέπουν αυτό οι εργάτες. Λέω, γιατί να ψηφίσω Εργατικό Κόμμα, το οποίο μου λέει μία από τα ίδια. Ενώ ξέρω εγώ ακόμα και το UKIP, το κόμμα της ανεξαρτησίας στη Βρετανία, δεν είναι κανένα ριζοσπαστικό κόμμα, αλλά του λέει ότι θα αναστηλώσουμε όσο μπορούμε το κοινωνικό κράτος, δεν θα επιτρέπουμε να γίνεται μαζική είσοδος εδώ μεταναστών, αλλά να την ελέγχουμε σαν κράτος, και από την άλλη μεριά θα κρατάμε το επίπεδο του κοινωνικού κράτους, θα ελέγχουμε τους μισθούς κλπ. Για τέτοια αιτήματα ψηφίζει ο κόσμος σήμερα όσοι ψηφίζουν Brexit. Για να σας φέρω άλλο παράδειγμα, πάτε σε χωριουδάκια πάνω στη Βόρεια Αγγλία και τη Σκωτία, έχουν ερημωθεί, ήταν οι άνθρωποι ψαράδες και ψαρεύανε εκεί στον Ατλαντικό και ζούσαν μια άνετη ζωή. Και μπαίνει η κοινή αγορά και λέει, όχι, τώρα δεν μπορούν να έρχονται να ψαρεύουν εδώ και οι Ισπανοί και οι Ισλανδοί κλπ. Και τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνεργοι. Πώς σου λέει, δηλαδή, εγώ τι καλό έχω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχω να φάω, να θρέψω τα παιδιά μου? Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα. Και το ίδιο γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία έχει γίνει μαζική μετακόμιση και εκεί των εργατικών στρωμάτων προς το κόμμα της Λεπέν. Αλλά τι λέει η Λεπέν? Η Λεπέν λέει για μαζικές εθνικοποιήσεις. Αυτά δεν τα λέει η αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έλεγε ούτε και πριν το 2015, όχι τώρα βέβαια. Λοιπόν, λέει μαζικές εθνικοποιήσεις, λέει για κοινωνικό κράτος, λέει κατά τον ελίτ, να χτυπήσουμε την οικονομική ελίτ κτλ. Θέλω να πω δηλαδή, τελικά έχει καταλήξει τώρα η αριστερά στην Ευρώπη να υποστηρίζει τη μεσαία τάξη, να είναι ένα κόμμα της μεσαίας τάξης, ενώ βγαίνουν τώρα τα κόμματα αυτά, τα νέα εθνικιστικά που λέω, που υποστηρίζουν ή λένε ότι υποστηρίζουν τα συμφέροντα των θυμάτων της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό πάει ο λαός προς αυτούς. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι όμως ότι ο εθνικισμός που αναπτύσσεται τώρα είναι τελείως διαφορετικός από τον παλιό εθνικισμό, γιατί βγαίνουν κάποιοι εκεί ποτέ σχετικοί στην αριστερά και λένε ναι, τι κακό πράγμα εθνικισμός. Μάλιστα βγήκε και ο Τσίπρας όταν έγινε η δολοφονία της εργατικής βουλευτούς και λέει, να αυτό απέδειξε, λέει, τι εγκληματικός είναι ο εθνικισμός. Εδώ μεταξύ βέβαια η όλη πολιτική που εφαρμόζει τόσο αυτά τα χρόνια και πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κλπ. Αυτό δεν είναι εγκληματικό, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, αυτό που είναι η διαφορά η μεγάλη είναι ότι το παλιό εθνικιστικό κίνημα αναπτύχθηκε πότε, το 19ο αιώνα, 18ο και μέχρι το πολύ σε εκείνη. Εντάσσεται στα εθνικιστικά κίνηματα και τη Χρυσή Αυγή, εντάσσεται? Η Χρυσή Αυγή θα τα πούμε, είναι κάπως διαφορετική περίπτωση. Λοιπόν, αναπτύχθηκε το παλιό εθνικιστικό κίνημα τότε από 18ο αιώνα, 19ο και τελικά έγιναν τα εθνικοπελευθερωτικά κινήματα του 20ου, οπότε τελείωσε το κίνημα το εθνικιστικό. Αλλά ήταν ένα κίνημα το οποίο ήταν ουσιαστικά για το κράτο-έθνος, να προστατέψει ή να δημιουργήσει κράτη-έθνη. Ήταν αταξικά κινήματα τελείως, δηλαδή λέγανε είμαστε ενωμένοι όλος ο λαός, να αποκτήσουμε την ελληνική μας κυριαρχία κλπ. Και ήταν συγχρόνως πολλά από αυτά και επιθετικά, δηλαδή ο ζωτικός χώρος που λέγανε οι φασίστες και ανάλογα οι εθνικοσοσιαλιστές και ανάλογα οι φασίστες στην Ιταλία. Μάλιστα σήμερα το μόνο που θα έλεγα εγώ πραγματικά εθνικιστικό κράτος, γιατί δεν είπαμε πια εθνικιστικά κράτη μέσα στην παγκοσμιοποίηση, δεν μπορεί να είσαι εθνικιστικό κράτος με την παλιά έννοια, είναι το Ισραήλ, το οποίο είναι το πιο εθνικιστικό κράτος που υπάρχει. Δηλαδή είναι τελείως επιθετικό, κατακτά τα γύρω εδάφη για να επεκταθεί όσο μπορεί περισσότερο. Μέχρι τώρα συζητάνε να επεκταθούν και άλλο στη Δυτική Όχθη κλπ. Λοιπόν, αυτός είναι ο παλιός εθνικισμός. Ο νέος αυτός εθνικισμός που μιλάμε τώρα όμως
είναι πολύ διαφορετικός. Πρώτον, γιατί δεν δημιουργήθηκε σε σχέση με το έθνος κράτος, αλλά δημιουργήθηκε στην εποχή που καταραίει το κράτος έθνος, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ενώ τότε ήταν ακριβώς αντίθετο. Το θέμα ήταν να φτιάξουμε κράτη-έθνη. Τώρα το θέμα όλων αυτών είναι αμυντικό, θα έλεγα. Είναι δηλαδή να επαναφέρουμε την εθνική κυριαρχία που τη χάσαμε. Να επαναφέρουμε την οικονομική κυριαρχία που τη χάσαμε. Και γι' αυτό βλέπουμε και τις διαφορές τις άλλες που ανέφερα πριν. Ότι το παλιό εθνικιστικό κίνημα ήταν αταξικό. Ήταν δηλαδή όλοι ενωμένοι να κάνουμε το κράτος έθνος. Τώρα με τα αιτήματα που βάλουν, ουσιαστικά βάλουν ταξικά αιτήματα. Γιατί η ίδια η παγκοσμιοποίηση είναι ταξικό θέμα. Δεν μπορεί δηλαδή να την κρύψει και να δει παγκοσμιοποίηση κάτι καλό, γιατί ο καταναλωτής αγοράζει περισσότερα φθηνότερα πράγματα. Αυτά είναι ανέκδοτα. Γιατί όταν θες να αγοράσει φθηνότερα πράγματα, πρέπει να παράγει κάτι. Λοιπόν, άμα παράγονται τα βασικά προϊόντα, όλα ό,τι αγοράζει τα ηλεκτρονικά και λοιπά στην Κίνα, και εσύ απλώς τα αγοράζει αυτά και δεν παράγει αντίστοιχα, αυτό κάτι σημαίνει. Αν μεν ανοίξει σε μια από τις χώρες όπου εδράζονται οι πολυεθνικές, ξέρω εγώ, στην Αμερική, τη Βρετανία κλπ., τότε βέβαια δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά, γιατί τι γίνεται εκεί. Από τη μια μεριά δεν παράγει πια η Βρετανία ή η Αμερική τα ίδια βιομηχανικά προϊόντα όπως παλιά. Άμα θέλει να πάρει κομπιούτερ, παίρνει το Apple κλπ. Παράγεται στην Κίνα. Παίρνει τηλέφωνα, Nokia παράγονται στην Κίνα. Όλα αυτά έρχονται από εκεί. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, πάνε στην Κίνα και παράγουν βέβαια εισόδημα, παράγουν κέρδη, τα οποία επιστρέφουν στη Δύση. Λοιπόν, οπότε δίνουν και κάτι ψωρομισθούς εκεί, αλλά τα κέρδη επιστρέφουν στη Δύση. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Δύση, οι δυτικές χώρες, οι μεγάλες, που έχουν τις πολυεθνικές, που εδράζονται οι πολυεθνικές, δεν χάνουν βέβαια κάθε άλλο σε αυτή την ανταλλαγή, γιατί από τη μία μεριά φεύγουν μεν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και χάνονται μισθοί, αλλά από την άλλη επανέρχονται εισοδήματα με τη μορφή κερδών κλπ. Για να μην μπούμε και στο χρηματιστικό κεφάλαιο, που είναι άλλο παραμύθι, πολύ σχετικό βέβαια. Λοιπόν, αλλά μια χώρα σαν την Ελλάδα, για παράδειγμα, που δεν παράγει τίποτα, σήμερα η Ελλάδα δεν παράγει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι μέχρι και τη δεκαετία του 50 είχαμε σχετικά αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα και ακόμα και πριν. Και μέχρι το 80. Αυτό λέω. 20% από το ίδιο το μέσο παρήγαγε. Τώρα μπούμε, είμαστε 3%, 4% είμαστε. Αυτό ήθελα να πω και. Μέχρι να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδεδεμένο μέλος στην αρχή, πάλι είχαμε σχετικά αυτάρκεια. Λοιπόν, και τώρα δεν παράγουμε ούτε ντομάτσα. Έρχονται τα πάντα από απ' έξω. Και όλα αυτά. Απ' έξω και άνοστα. Τι? Α, ναι, άρρωστα. Δηλαδή, η πιο πλούσια πατρίδα του κόσμου έχει γίνει παρείας, θα πούμε. Ναι, δεν παράγει τίποτα και περιμένει. Γι' αυτό έχει ερημώσει η ύπαιδρος, γι' αυτό δεν υπάρχει ουσιαστικά. Μας μάθανε να ζούμε, δανεικά. Μας μάθανε και πιστεύω ότι αυτό θα διαρκέσει για πάντα. Αυτό τώρα είναι άλλη ιστορία, μπορούμε να πιάσουμε. Δηλαδή, πώς άρχισε όλη αυτή η υπόθεση του χρέους και η κύριε κρίση. Κύριε Φωτόπουλε, τι θα σήμαινε αν γίνει Brexit, αν αύριο αποφασίσει ο Βρετανικός λαός, οι Εγγλέζοι να βγουν από την Ευρώπη. Τι θα σημαίνει για την Ευρώπη και για τον κόσμο αυτή η έξοδος της? Ναι, εγώ νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για όλη την Ευρώπη και θα έλεγα γενικότερα για τον κόσμο, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που αυτό το οικοδόμημα που έχει χτιστεί της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, που στην Ευρώπη εκφράζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υποστεί μια βασική ρογμή. Που σημαίνει, και αυτό τρέμουν και γι' αυτό έχουν σκοτωθεί όλο αυτό τον καιρό τώρα, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει πάνω στον αγγλικό λαό και όχι μόνο, και όπως είπα πριν, και οι Αμερικάνοι και λοιποί. Ξέρουν ότι το παράδειγμα θα το μιμηθούν κι άλλοι. Θα ζητήσουν δηλαδή υποψηφίσματα τώρα, αν τυχόν βγει απόψε το Brexit, από τους Γάλλους μέχρι τους Δανούς μέχρι τους Ολλανδούς, όλοι αυτοί έχουν εκδηλώσει επιθυμία για δημοψήφισμα. Που σημαίνει δηλαδή το οικοδόμημα καταραίει μετά. Αυτό τρέμουν. Λοιπόν, έχοντας πει αυτό, δεν θέλω βέβαια να νομίσει κανένας ότι άμα βγει το Brexit απόψε, αύριο θα αρχίσει η επαγγελία των ουρανών. Δεν μπορείτε να γίνει δηλαδή κανένας παράδεισος στη Βρετανία. Γιατί το μόνο που σου δίνει το Brexit, και αυτό είναι κρίσιμο όμως, είναι τη δυνατότητα να επιλέξεις εσύ τι θα κάνεις. Δηλαδή, το αν τώρα αύριο, παραδείγματος χάρη, αν βγει το Brexit, το πιο πιθανό είναι να πέσει ο Κάμερον και να βάλουν πρωθυπουργό τον Μπόρις Τζόνσον. Λοιπόν, ο Μπόρις Τζόνσον και αυτό συντηρητικός είναι. Πολιτικές δεν θα εφαρμόσει πολύ διαφορετικές από αυτές που εφαρμόζονται σήμερα.
στο κοινωνικό επίπεδο ή και στο επίπεδο των αγορών κλπ. Δηλαδή απλώς αυτό που θα κάνει αυτός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα τμήμα της ελίτ της Βρετανικής υποστηρίζει το Brexit, αλλά ποιο τμήμα. Είναι το τμήμα που θα λέγαμε του εθνικού κεφαλαίου, δηλαδή του καθαρά βρετανικού κεφαλαίου που δεν είναι πολυεθνικό. Αυτό βλέπετε, ξέρω εγώ, που είχαν κάνει μια ανακοίνωση οι ντόπιοι βιομηχανοί πριν από ένα μήνα, καμιά διακοσαριά, και ήταν μέσα όλες οι φίρμες οι οποίες είναι βασικά εθνικές, δηλαδή ο Dyson και κάτι τέτοιες, που ήταν βασικά εθνικές, δηλαδή δεν ήταν πολυεθνικές. Αυτοί δεν ωφελούνται καθόλου ούτε από τις πολυεθνικές και την εξάπλωσή τους, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί στρέφονται βέβαια εναντίον. Λοιπόν, αυτές θα προστατέψει αν βγει αύριο ο Μπόρις Τζόνσον, δηλαδή πιο πολύ θα προστατέψει το εθνικό κεφάλαιο, τις εθνικές επιχειρήσεις και θα προσπαθήσει να βάλει όρους στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, δηλαδή όσο μπορεί να βάλει όρους βέβαια, γιατί από εκεί πέρα εξαρτιέται και αυτός από άλλες δεσμεύσεις. Δηλαδή, άμα συνεχίσει να είσαι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, πάλι υποχρεούσε να έχεις ανοιχτές αγορές κλπ. Μπορεί να τις κλείσεις. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, άμα είσαι μέσα στο ΝΑΤΟ, άλλοι περιορισμοί από εκεί. Λοιπόν, οπότε δηλαδή το μόνο θετικό που το βλέπω όμως βασικό είναι ότι αν ψηφιστεί το Brexit και ακολουθηθεί και από άλλους λαούς, αυτό σημαίνει ότι οι λαοί θα αρχίσουν να αποκτούν πάλι την εθνική τους κυριαρχία και την οικονομική τους κυριαρχία και από εκεί και πέρα απόκειται στην κοινωνική πάλι το ταξικό αγώνα πέσα το μέσα στην κάθε χώρα το τι θα ακολουθήσει. Τώρα και να θες να κάνεις σοσιαλισμό οποιοδήποτε είδος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλείεται. Αυτά είναι αστεία, δηλαδή μπορεί να γίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οποιαδήποτε σοσιαλιστική αλλαγή. Άμα βγεις απ' έξω, τότε μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Και εμείς μάλιστα προτείνουμε και με το μέτωπο κοινωνικής απελευθέρωσης που υποστηρίζουμε και κοινωνικής και εθνικής, ότι μπορούν, άμα αρχίσουν και βγαίνουν λαοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σχηματίσουν ενώσεις κρατών εθνών, οι οποίες θα βασίζονται στην εθνική κυριαρχία και την κοινωνική κυριαρχία και αυτές οι ενώσεις που θα πρέπει να είναι πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου να υποστηρίζονται, παραδείγματος χάρη αν είναι μέσα και η Ρωσία, που είναι πολύ πιθανό, γιατί στη Ρωσία, όπως θα ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πατριωτικό κίνημα και από την άλλη μεριά υπάρχει η ελίτ των παγκοσμιοποιητών, όπως τους ονομάζω, και ο Πούτιν προσπαθεί να υποστηρίζει κάπως το πατρικό κίνημα, αλλά χωρίς να δυσαρεστεί και τους ολιγάρχες και τους αυτούς που υποστηρίζουν την παγκοσμιοποίηση. Αυτό νομίζω ότι είναι εθνισυγενές, γιατί ο λαός βασικά, το σχήμα αυτό, γιατί ο λαός βασικά είναι υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και δεν τους ενδιαφέρει η παγκοσμιοποίηση και μάλιστα την απορρίπτουν όχι μόνο οικονομικά και πολιτικά, αλλά και πολιτιστικά. Γι' αυτό βλέπετε έχει γίνει ένα άτυπο κίνημα πατριωτικό στη Ρωσία, περιλαμβάνει μέσα από τους κομμουνιστές, που αντίθετα με τους δικούς μας κομμουνιστές έχουν καταλάβει τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση, από τους κομμουνιστές του Ζιγκάνου, μέχρι τους χριστιανούς ορθόδοξους, μέχρι τους αναρχικούς, μέχρι το τοπικό πολιτιστικό κίνημα κλπ. Όλοι αυτοί υποστηρίζουν την έξοδο από την διεθνή νέα τάξη, δηλαδή από την παγκοσμιοποίηση, γιατί βλέπουν ότι δεν είναι μόνο ότι γίνεται όλη αυτή η ισοπαίδωση στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο πολιτιστικό. Ότι ουσιαστικά δηλαδή βλέπεις μπαίνουν μέσα στη Ρωσία, μπαίνανε μάλλον γιατί τώρα τους έχουν βάλει περιορισμούς, όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλα τα πολιτιστικά, θα έλεγα την υποκουλτούρα, την χολιγούντιανή που έμπαινε κλπ. Τώρα τους έχουν βάλει περιορισμούς, αλλά γίνεται ακόμα μια σύγκρουση μέσα στη Ρωσία. Αλλά νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση θα καταλήξει υπέρ του πατριωτικού μετώπου, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δηλαδή, βλέπετε τι γίνεται τώρα που το ΝΑΤΟ περικυκλώνει συνέχεια τη Ρωσία, η Ουκρανία ήταν το πρώτο βήμα, προχωρούν τώρα σε γυμνάσια, στη Βαλτική κλπ. Στη Συρία. Οι μαγκές του Ερντογάν. Βέβαια, και αν στη Συρία, αν βγει μάλιστα η Κλίντον, η οποία πολλοί τη λένε όχι Χίλαρη αλλά Κίλαρη Κλίντον, την έννοια δηλαδή του δολοφονικής Κλίντον. Δηλαδή θυμάστε την άθλια που όταν σκοτώσαν λιντσάνα τον Γκαντάφη,
βγήκε και έλεγε ότι ήρθαμε, είδαμε και πέθανε και γέλαγε, χασκογέλαγε. Είπε δηλαδή άθλιο υποκειμένο το οποίο θα κάνει οτιδήποτε της πούν τα αφεντικά της. Και εγώ νομίζω τα αφεντικά της θα της πούνε να χτυπήσουν τώρα τον Ασάντ. Οπότε πραγματικά από εκεί πέρα μπορεί να ξεκινήσει είτε γενική ανάφλεξη ή δεν ξέρω πώς θα καταλήξει η υπόθεση αν το προχωρήσουν. Γιατί από την άλλη μεριά οι Ρώσοι δεν μπορούν να υποχωρήσουν ιδιαίτερα στα εδάφη που είναι γύρω από τη Ρωσία. Εκεί θα το παλέψουν. Και γι' αυτό λέω ότι το κίνημα των παγκοσμιοποιητών μέσα στη Ρωσία προσπαθεί να συμβιβάσει τα πράγματα. Από τα πράγματα θα ιτηθεί, γιατί αυτό που τους λένε οι Δυτικοί είναι ή θα ήρθείτε μαζί μας να κάνουμε μια καλή παγκοσμιοποίηση, καλή με τα δικά τους μέτρα και θα είστε υποτακτικό μέλος βέβαια, ή αν θέλετε ισότιμο μέλος, φευγάτε. Και αυτή ακόμα πιστεύω ότι θα γίνει ισότιμο μέλος. Δεδομένου δηλαδή ότι είναι θρησιγενές αυτό το σχήμα, βλέπω ότι αναγκαστικά και ο Πούτιν τελικά θα στραφεί υπέρ του πατριωτικού κινήματος καθαρά. Οπότε λέω ότι ιδιαίτερα αν αρχίσουν και γίνονται κινήματα Brexit και σε άλλες χώρες, σαν τη Γαλλία που είναι μεγάλη χώρα και η Βρετανία, και αν ενωθούν και άλλες χώρες, θα δημιουργηθεί αμέσως μια ομάδα κρατών οι οποίες θα είναι εθνικά κυρίαρχες, δεν θα δηλαδή εξαρτώνται από τις αποφάσεις της υπερεθνικής ελίτ που την ονομάζω, που είναι βασικά η χώρα των 7. Και θα μπορέσει έτσι δηλαδή να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος, γιατί τώρα δεν έχουμε αντίπαλο δέος στη διεθνή κακέρα. Έχουμε ένα μονοπολικό κόσμο. Κοροϊδεύουν και λένε ότι έχουμε πολυπολικό κόσμο, αλλά είναι ανέκδοτο. Πιο πολυπολικό κόσμο. Λέγαν μέσα είναι η Βραζιλία, η οποία τώρα καταραίει, είναι η Αργεντινή, η οποία ήδη είναι νεοφιλελεύθερη. Δεν υπάρχει πολυπολικό κόσμο. Υπάρχει ένα μονοπολικό κόσμο. Αν επικρατήσει το Πριμέιν και η Βρετανία αποφασίσουν να παραμείνουν στην Ευρώπη, τι θα αλλάξει? Θα ψαλιδίζονται οι ελπίδες για να αλλάξει αυτός ο κόσμος και να γίνει πιο δημοκρατικός. Να αρχίσουν οι άνθρωποι να ελπίζουν για μια καλύτερη ζωή, γιατί τώρα πια δεν μπορούν να ελπίζουν. Όχι, αν ψηφίσουν Remain, τότε νομίζω ότι δεν μπορείτε να αλλάξει τίποτα. Και, ένα τεράστιο βήμα οπισθοδρόμησης. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα αποθρασινθούν όλοι εκεί οι μαφίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προχωρήσουν σε περισσότερη πολιτική ολοκλήρωση. Δηλαδή, θα προσπαθήσουν να κάνουν πραγματικά ένα είδος κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί ίσως να κάνουν διάφορες ζώνες όσον αφορά το νόμισμα και μάλλον να μας βάλουν σε κάποιες από τις τελευταίες ζώνες. Αλλά πάντως θα γίνουν αλλαγές και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι προς το καλό ή προς το χειρότερο. Εσείς ποια είναι η πρόβλεψή σας, τι διαισθάνεστε? Κοιτάξτε, για αυτό το θέμα. Εσείς που έχετε ζήσει και την αγγλική ζωή και πολλά την κουλτούρα της. Είμαι και από το 66. Ναι. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι αυτό θα κριθεί απόψε από την ψήφο όχι μόνο των θυμάτων της παγκοσμιοποίησης, τα οποία βέβαια είναι δεδομένο θα ψηφίσουν υπέρ του Brexit, ούτε βέβαια από τη μεριά μόνο των θητών, δηλαδή αυτών που ευεργετούνται από την παγκοσμιοποίηση, αλλά θα κριθεί και από άλλους παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, όλοι περιμένουν ότι το Λονδίνο θα υπερψηφίσει το Remain, θα είναι δηλαδή κατά το Brexit. Αυτό γιατί? Γιατί στο Λονδίνο, που είναι κάπου 10 εκατομμύρια, είναι δηλαδή πολύ μεγάλο τμήμα του συνολικού ποσοστού των ψήφων, μένουν βασικά και όλοι οι οποίοι είναι μη Εγγλέζοι. Μέσα στο Λονδίνο τώρα υπολογίζεται ότι οι Εγγλέζοι ήδη είναι η μειοψηφία. Η πλειοψηφία μέσα στο Λονδίνο είναι από άλλες εθνότητες. Λοιπόν, αυτές οι άλλες εθνότητες, οι περισσότεροι, είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για διάφορο λόγο φοβούνται, μην τους διώξουν, ξέρω εγώ και τέτοια. Είναι βολεμένοι. Είναι βολεμένοι, βέβαια. Λοιπόν, μάλιστα έκανε και μια καλπονοθεψιά ο Κάμερον πριν από κάνα μήνα και είπε ότι ενώ μεν δεν μπορεί να ψηφίσει κανένας μη Βρετανός υπήκοος, έστω και αν είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή είσαι Γάλλος, ξέρω εγώ οτιδήποτε και μένεις χρόνια στην Αγγλία, δεν έχεις δικαίωμα ψηφίσεις. Αλλά έδωσε δικαίωμα ψήφου σε όλα τα μέλη της κοινοπολιτείας, έστω και αν έχουν εκεί μείνει 1-2 χρόνια. Δηλαδή να ψηφίσουν απόψε Ινδοί, Πακιστανοί, όλοι αυτοί που είναι στην Αγγλία, στο Λονδίνο κυρίως, και οι οποίοι περισσότεροι είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το παίρνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας δίνει δουλειές και ο καθένας οτιδήποτε ανοησία σκέφτεται.
Λοιπόν, ένα είναι αυτός ο παράγοντας. Ο άλλος παράγοντας που θα κρίνει το αποτέλεσμα είναι ο ηλικιακός. Δηλαδή έχουν γίνει και επισταμμένες έρευνες, γιατί πολλές από τις δημοσκοπήσεις δεν ξέρω κατά πόσο είναι στημένες, αλλά έγιναν μερικές επιστημονικές που βρήκανε ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα ηλικιακά με την εξής έννοια. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των Βρετανών πάνω από 35 χρονών είναι υπέρ του Brexit. Αντίθετα, όλοι όσοι είναι κάτω από 35, μεταξύ 18 και 35 που ψηφίζουν, είναι κατά του Brexit. Και αυτό γιατί? Αυτό είναι η μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει για την παγκοσμιοποίηση, η πολιτιστική παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, η νεολαία που όλη μέρα την περνάει μπροστά στον υπολογιστή και μαθαίνει τα νέα μόνο από τα κοινωνικά μίντια κλπ. Τα οποία ουσιαστικά να παράγουν την ίδια ιδεολογία, την άρχουσα. Δεν έχουν ιδέα βασικά το τι κρίνεται. Δηλαδή, αυτοί όλοι οι νέοι ασχολούνται βασικά που θα πάνε το βράδυ, σε ποιο κλαμπ, τι σχέσεις σεξουαλικές θα έχουν και παρόμοια. Γι' αυτό το βλέπουμε, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει και κανένα μεγάλο ριζοσπαστικό φοιτητικό κίνημα. Όταν ξέρω εγώ στην εποχή μου που ήμουν στο Μάη το 68 στο Λονδίνο, γινόταν τη τρελή που ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό ριζοσπαστικό κίνημα. Και το ίδιο στο Παρίσι κλπ. Βλέπετε κανένα τέτοιο φοιτητικό κίνημα σήμερα? Καταστραφεί το σύμπαν. Λοιπόν, οι νέοι αυτοί οι περισσότεροι θα ψηφίσουν, είναι δεδομένο, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να πολύ καταλαβαίνουν το γιατί, έτσι, επειδή υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν αυτοί πάνε και ψηφίσουν μαζικά, μόνο από αυτούς θα βγει το Remain. Το θέμα είναι μόνο ότι αυτοί δεν είναι φανατικοί ψηφοφόροι, δηλαδή ένας φουκαράς εργατάκος, ξέρω εγώ, ή αγροτάκος, θα πάει να ψηφίσει δαγκωτό σήμερα τον Brexit. Αλλά αυτοί όλοι είναι σωρολόπουλα, δεν τάξει, μπορεί να πάνε, μπορεί να μην πάνε. Και γι' αυτό όλη η εκστρατεία, επειδή την έζησα την εκστρατεία μέχρι πριν 10 μέρες που ήμουν εκεί, ήταν να φοβήσουν τον κόσμο, ιδιαίτερα αυτούς που πρόκειται ή θα θέλαν να ψηφίσουν τον Brexit, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, και η δολοφονία είναι μέσα στα πλαίσια, βέβαια, τα ίδια. Να φοβήσουν τον κόσμο για να πάει να ψηφίσει απόψε. Από εκεί θα κρυθεί το αποτέλεσμα. Δηλαδή, πόσοι από αυτούς θα ψηφίσουν, επίσης τι θα γίνει γεωγραφικά, γιατί μπορεί να δούμε τώρα ένα τέλειο διαμελισμό της Αγγλίας, της Βρετανίας γενικά. Να δούμε δηλαδή το Λονδίνο να ψηφίζει full κατά του Brexit. Α, και το άλλο το ενδιαφέρον, θα ψηφίσουν κατά του Brexit και οι Σκοτσέζοι, οι Ουαλοί, οι Ιρλανδοί και αυτά. Αυτή είναι. Γιατί, αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Αυτοί είναι αυτό που είπα πριν, παλαιοεθνικιστές. Δηλαδή αυτοί το βλέπουν στενά εθνικιστικά με την παλιά έννοια ότι θέλουμε την ανεξαρτησία μας από τους Αγγλέζους. Τώρα το ότι θα υποδουλωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το βλέπουν. Γιατί λέει, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αναγνωρίζει σαν Σκοτσέζους και αυτό μας φτάνει. Λοιπόν, το ίδιο κάνουν και οι Καταλανοί στην Ισπανία κλπ. Είναι οι παλαιοεθνικιστές οι οποίοι ακριβώς με το να επηρεάζονται από τέτοιου είδους ιδεολογίες, σήμερα μπορεί να δώσουν τη νίκη στον Πριμέιν. Εκεί λοιπόν παίζεται το όλο πράγμα σήμερα. Δεν ξέρω πόσο θα μείνετε στη Σύρο ακόμα, κύριε Φωτοβούλε, πόσο υπολογίζετε να μείνετε ακόμα? Υπολογίζω καμιά 22 μέρες. Ωραία. Λέω, αν και εσείς το δέχεστε, να κάνουμε την επαλάβουμε την κουβέντα μας, να μιλήσουμε και μετά την υγορία του Βρετανικού λαού και να μιλήσουμε και για την πατρίδα μας, έτσι, αυτή την μικρή μεγάλη πατρίδα. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Να μιλήσουμε, να ακούσουμε για την γνώμη σας. Γιατί απόψε δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για Ελλάδα. Ναι. Θα μας δώσει λοιπόν το μέλλον και άλλη ευκαιρία να τα πούμε. Εντάξει. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε γερός και δυνατός, αλλά κυρίως να είστε μετά στην υπόλοιπη ζωή σας, να είστε γερός και υγιής και δυνατός και να αγωνίζεστε για έναν καλύτερο κόσμο. Να ξαναπούμε εμείς, ο Σονούπ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μοιραστήκατε τη χαρά και την τιμή που είχα απόψε να συνομιλώ με τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο. Να είστε καλά, για χαρά.